Τον είδα σήμερα καλύτερα από όλες τις προηγούμενες ημέρες. Ήταν γελαστός, θαλερός, είναι συνεργάσιμος με όλους, με τους ιατρούς, με τους νοσηλευτές και μεταφέρω με ένα μήνυμα αγάπης και ένα μεγάλο ευχαριστώ από το Σεβασμιότατο Αρχιεπίσκοπό μας προς όλους τους ανθρώπους μικρούς και μεγάλους. Μήνυμα αγάπης στέλνει ο προκαθήμενος της Εκκλησίας της Κρήτης μέσα από το θάλαμο της νευρολογικής κλινικής του Παγνή, όπου πλέον νοσηλεύεται μετά την πολυήμερη παραμονή του στη μονάδα εντατικής θεραπείας του Παγνή. Ο επίσκοπος γνωσού πρόδρομος Ξενάκης τον επισκέπτεται καθημερινά και μίλησε στην Κρήτη TV για την κατάστασή του. Στα προλίγου επέστρεψα από την πρωινή επίσκεψη, θα μεταβώ και πάλι το απόγευμα και είδα το Σεβασμιότατο πολύ ευδιάθετο, πολύ χαρούμενο, με ένα χαμόγελο πολύ μεγάλο και με ένα ευχαριστώ διαρκές στα χείλη του από όλα όσα τον ενημερώνουμε. Του λέγομαι για την αγάπη των ανθρώπων, για το ενδιαφέρον τους και εκείνος πάντοτε με συγκίνηση και με αγάπη ψελίζει ένα ευχαριστώ. Ο Αρχιεπίσκοπος Κρήτης τις προηγούμενες ημέρες υποβλήθηκε σε τραχειοστομία και γαστροστομία, ενώ η κατάσταση της υγείας του κρίνεται σταθερή. Εκείνο που δυσκολεύει και τον Αρχιεπίσκοπο και εμάς είναι η τραχειοστομία και η αδυναμία του να μπορεί να μιλήσει και να εκφραστεί. Αλλά δεν θέλω να μείνουμε σε αυτή τη δυσκολία, η οποία μελλοντικά μπορεί να ξεπεραστεί με τους τρόπους που η επιστήμη προβλέπει, αλλά θέλω να μείνουμε στο ότι ο Αρχιεπίσκοπος έχει πλήρη επίγνωση των πραγμάτων, των γινωμένων, χαίρεται, εκφράζει τα συναισθήματά του, συγκινείται. Εκατοντάδες μηνύματα αγάπης στέλνουν πιστοί και ιεράρχες από όλο τον κόσμο στον Ποιμενάρχη της Κρήτης, με ευχές σύντομα να επανέλθει στο πνευματικό του έργο. Καθημερινά εκατοντάδες τηλεφωνήματα κατακλείζουν το τηλεφωνικό κέντρο της Αρχιεπισκοπής από όλο τον κόσμο για να πληροφορηθούν για την αίσια έκβαση της υγείας του Αρχιεπισκόπου μας.